και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου. Ορκίστηκε το πρωί της Παρασκευής στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για το τρίτο συμβούλιο από την έναρξη του θεσμού της Αιρετής Περιφέρειας. Περιλαμβάνει 51 περιφερειακούς συμβούλους και περιφερειάρχη τον Χρήστο Μέτιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης. Παρόντες ήταν πλήθος αιρετοί, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες. Σήμερα είναι για όλους μας μέρα χαράς και τιμής. Χαράς, τιμής. Κυρίως όμως μέρα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στον τόπο. Ο τόπος μας, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχει μια μακρά ιστορία πολιτισμού που συνδυάζεται με μια κουλτούρα επικοινωνίας και αποδοχής της διαφορετικότητας. Η γεωγραφική θέση της άλλωστε ήταν αυτή που διαμόρφωσε τον ιστορικό χαρακτήρα της ως πέρασμα, ως γέφυρα και ως σταθμό στη διασταύρωση σημαντικών χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων, όπου μετακινούνταν άνθρωποι, ιδέες και εμπορεύματα και συνυπήρχαν διαφορετικοί πολιτισμοί. Παρ' όλα αυτά, η περιοχή μας δεν ήταν πάντοτε σταυροδρόμοι και γέφυρα. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας, υπήρξαν περίοδοι που η γεωγραφική μας θέση στάθηκε αιτία απομόνωσης και εσωστρέφειας. Για δεκαετίες, όταν η περιοχή μας ήταν απομακρυσμένη από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και συνόρευε με κράτη με τα οποία οι σχέσεις μας ήταν τεταμένες, έχασε το ρόλο της ως πέρασμα και μετατράπηκε σε κλειστό σύνορο και σε ανάχωμα. Αφήνοντας το παρελθόν πίσω, ο Περιφερειάρχης μίλησε για το μέλλον της περιφέρειας και τις δυνατότητες που έχει δεδομένες στις θέσεις της, καταλήγοντας πως με σχέδιο και προγραμματισμό η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορεί να αποτελέσει μια περιφέρεια ανοιχτή, δυναμική και ανθρώπινη. Σήμερα, ωστόσο, σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, ανοίγονται μπροστά μας νέες δυνατότητες. Ο θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας, που θεσπίστηκε το 2010, δημιούργησε νέα δεδομένα για όλους μας. Κυρίως, μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να αποφασίζουμε το τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Το στοίχημα προκειμένου είναι όχι μόνο να απορροφούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και να επιλέγουμε εκείνα τα έργα και τις δράσεις που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η ευθύνη μας για πραγματική ανάπτυξη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Την ίδια ώρα, ο διασυνοριακός χαρακτήρας της περιφέρειάς μας αποτελεί ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Σε μια εποχή όπου η συνεργασία και η αλληλεξάρτηση σε διεθνές επίπεδο παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά τη θέση της στο περιφερειακό χάρτη του εμπορίου, της ενέργειας και των μεταφορών. Με σχέδιο και προγραμματισμό, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορεί να αποτελέσει μια περιφέρεια ανοιχτή, δυναμική και ανθρώπινη. Μια περιοχή που μπορεί να πετύχει τους στόχους της ανάπτυξης και της ευημερίας, που θα στηρίζει τους πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη, που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον, που θα προστατεύει και θα αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά, που θα είναι κέντρο διασυνοριακής συνεργασίας και ανταλλαγών. Μια περιφέρεια που θα είναι πέρασμα, ταυτόχρονα όμως θα είναι και προορισμός. Και έχω βαθιά πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Μέτιος έβαλε στο κέντρο την ανάπτυξη της περιοχής μέσω των σχεδίων που είχε ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα, με σεβασμό στο περιβάλλον, στήριξη στον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές επιχειρήσεις. Βασική προτεραιότητά μας είναι η συνέχιση της υλοποίησης του σχεδίου που επεξεργαστήκαμε για την ανάπτυξη της περιφέρειας τα επόμενα χρόνια. Ένα σχέδιο για πρωτογενή τομέα ισχυρό, για επιχειρήσεις δυναμικές και εξωστρεφείς, για τουρισμό που θα συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ιστορία και τον πολιτισμό, για ενέργεια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, για υποδομές στις μεταφορές και στη γεωργία που θα είναι αξιόπιστες και για την προστασία των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Το σχέδιό μας αυτό το παρουσίασα αναλυτικά στην κοινωνία της περιφέρειάς μας το προηγούμενο διάστημα. Ταυτόχρονα,
είναι σε γνώση και της κυβέρνησης, η οποία έχει υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τους άξονες και τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Και βέβαια το σχέδιό μας παραμένει ανοιχτό σε ιδέες και προτάσεις. Στην υπόθεση της ανάπτυξης της περιφέρειάς μας, το είπε νωρίτερα και ο Σεβασμιότατος, το τονίζω, θα είμαστε όλοι μαζί, συνεργάτες και σύμμαχοι, και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μια μέρα. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση. Συνεργασία που θα αποφέρει σημαντικά ωφέλη για την περιφέρειά μας. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του για την περιοχή μας. Και βέβαια συνεργασία θα έχουμε και με τα πολιτικά κόμματα, αλλά και με όλους τους βουλευτές της περιφέρειάς μας. Συνεργασία θα έχουμε επίσης με τους δήμους της περιφέρειάς μας, καθώς επίσης και με όλους τους φορείς και τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας. Από αυτή τη συνεργασία θα προκύψουν και νέα έργα που θα εμπλουτίσουν το σχέδιό μας. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης μίλησε για τις ενδυνάμεις συνεργασίες εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου, λέγοντας πως υπάρχει μόνο ο δρόμος των συνεργασιών, ο οποίος είναι ανοιχτός. Σε ό,τι αφορά το πώς θα κινηθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η λέξη κλειδί για μας είναι συνεργασία. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη πολιτική μας επιλογή. Συζητάμε, ξεπερνάμε αντιθέσεις και διαφωνίες, βρίσκουμε σημεία σύγκλησης και πετυχαίνουμε ευρείες συνενέσεις για να εκφράσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της περιφέρειάς μας. Ήδη έχουμε κάνει βασικά βήματα προς την κατεύθυνση και συνεχίζουμε στον ίδιο βαθμό, στον ίδιο δρόμο, στον δρόμο της συνεργασίας και της ευθύνης. Ο δρόμος είναι αυτός και είναι ανοιχτός. Σε όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά για το καλό της περιφέρειας και των πολιτών.